Γεια σας, είμαι η Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Είμαστε εδώ σε ένα ξεχωριστό βίτκαστ από τη Durex να μιλήσουμε για το δύσκολο θέμα, δύσκολη συζήτηση που κάνει μια μαμά με την κόρη της γύρω από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Μιλάμε λοιπόν πρώτη φορά ανοιχτά γύρω από αυτό το θέμα μαζί με την Ευελίνα Παπούλια και την κόρη της Αφροδίτη. Καλώς σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Εφόσον συμφωνείτε, μιλάμε στον Ενικό. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Πότε έγινε αυτή η συζήτηση, πότε κουβεντιάστηκε πρώτα απ' όλα. Ναι, κουβεντιάστηκε τώρα, θυμάσαι συγκεκριμένα εσύ... δεν θυμάμαι, όχι, αλλά να πω την αλήθεια. Ήταν ναι. Νομίζω σταδιακά, δηλαδή... Σταδιακά, ναι, δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση να μου πει εδώ να μιλήσουμε. Με αυτό, ναι. Πήγαμε σταδιακά, δηλαδή από νωρίς νομίζω ότι υπήρχε η κουβέντα αυτή. Μπορεί και πριν τα 13 νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι με τα χρόνια, μέσα από συζητήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που εγώ ήθελα να έχω, τις έπαιρνα με έναν τρόπο. Οπότε δεν έγινε ποτέ αυτό κάποια επίσημη. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αφροδίτη, ναι. Τις έπαιρνες ρωτώντας τη μαμά ή τον μπαμπά, ή αυτές οι ερωτήσεις ήταν πιο πολύ με τις φίλες, μέσα από το διαδίκτυο? Ναι, δεν ξέρω. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια συζήτηση όμως συγκεκριμένη. Δηλαδή απλά. Έπαιρνα κάποιες πληροφορίες μέσα στο συζητήσεων που μπορεί να κάνει η μητέρα μου με τους φίλους, ας πούμε, ή μαζί μου τυχαία. Ή μέσω ήταν κάτι που τυχαία. Μπορεί να βλέπαμε. Ευέλινε, είχες την αγωνία αυτή, όχι, ήσουν αγωνία, σε... όχι. Όχι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να έχεις αγωνία γύρω από κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά φυσιολογικό και απλά έχει ενοχοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι στη φύση του ανθρώπου και στη φύση των ζώων. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Διαφορετικά, αν δεν ήταν φυσιολογικό, θα ήμασταν όλοι ή μοναχοί κάπου, ή θα είχαμε κλειστεί στο Άγιο Όρος οι άντρες, οι γυναίκες σε κάποιο μοναστήρι κτλ. Από τη στιγμή που είναι μέσα στη ροή της ζωής, η ερωτική ζωή, κανονικά θα έπρεπε να το θεωρούμε κάτι φυσικό και όχι κάτι το οποίο να είναι πονηρό. Ναι, στο κομμάτι της προστασίας, είτε λέγεται μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, είτε λέγεται κάποιο σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα. Αυτά εννοείται ότι τα κουβεντιάζεις. Και τα κουβεντιάζεις πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε το παιδί να έχει μια πλήρη εικόνα πριν μπει στη διαδικασία να έχει ερωτική ζωή. Γιατί αν δεν τα συζητήσεις πριν και τα συζητήσεις μετά, τότε μπορεί να είναι και αργά. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Σε αυτό το κομμάτι, ειδικά. Οπότε, το κομμάτι της πρόληψης. Νομίζω ότι οι κουβέντες μας ήταν και κάποια στιγμή, δηλαδή δεν θυμάμαι κιόλας πόσο το είχα πάει μακριά εγώ. Μου λέει αρκετά. Εντάξει, έβαλε δηλαδή και ένα όριο στο μέχρι που μπορεί να τις εξηγήσω. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα έπρεπε να υπάρχει στο σχολείο. Ούτε καν να είναι δηλαδή μέρος του γονέα. Δηλαδή ο γονέας να έχει τον ρόλο της ίσως καθοδήγησης, όχι του να είναι εξαιρετικά αναλυτικός γύρω από αυτό. Που παλιά, δηλαδή φαντάζομαι τη γενιά την δική μου, οι δικοί μου γονείς είχαν βρει βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα οποία ήταν ξένα, εικονογραφημένα, για να ξέρουμε ακριβώς πώς είναι η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού. Ανοιχτόμυαλη, πολύ. Ναι, ήταν ναι. Ανοιχτόμυαλη. Φαντάσου ότι εγώ μπήκα σε μια διαδικασία να το ψάξω αυτό, αλλά δεν υπήρχε το βιβλίο. Ναι. Κανονικά. Δεν είναι στοιχείο βιβλίο. Ναι, ναι. Καλά είναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αφροδίτη, εσύ θα την ήθελες, θα ήθελες να υπάρχει σε σχολεία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μάθημα γύρω από αυτό το κομμάτι? Έβλεπες, υπήρχε αυτό το ερώτημα και στους φίλους τους υπόλοιπους? Δεν ήταν ότι το είχαμε σαν θέμα συζήτησης, ότι θα έπρεπε όταν ήμασταν στο σχολείο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και νομίζω ότι πρέπει όχι μόνο να γίνεται, να γίνεται και σωστά. Εγώ θυμάμαι, είχαν έρθει στην τρίτη ηλικίου και μας είχαν κάνει τέτοιο μάθημα, το οποίο ήταν λίγο αστείο, η ηλικία. Ήταν αργά, ναι. Και ο τρόπος που έγινε,
Εγώ είχα βάλει τα γέλια γιατί λέγαν πράγματα εξωφρενικά, δηλαδή. Σχεδόν μας είπαν να απέχουμε από το σεξ. Ήταν τόσο πολύ. Δηλαδή, για να μην κολλήσετε τίποτα, πρέπει να απέχετε. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και αυτό με τα νοσήματα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο τρόμο γύρω από αυτά. Γιατί αντιμετωπίζετε τα περισσότερα από αυτά. Ακόμα νομίζω και η γενιά σας, όταν ακούτε για τέτοια νοσήματα, ακόμα υπάρχει ένα. Τι είναι αυτό, ας πούμε, πώς έγινε. Καλά, σε εμάς δεν υπήρχαν τόσο πολλά. Ναι, ότι πλέον επειδή δεν ξέρω, ίσως ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τόσο πολύ, είναι και πιο ελεύθερα τα πράγματα, υπάρχει μια. Πάντως το βλέπουμε και. Περισσότερο ότι. Το βλέπουμε και βιβλιογραφικά όμως και από την κλινική πράξη ότι πλέον οι νέοι όντως δυσκολεύονται και δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Σαν να υπάρχει μεγάλη δυσκολία σε αυτό, σαν να υπάρχει μια άγνοια ότι υπάρχουν αυτά τα νοσήματα. Και έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που λες, ότι η πρόταση και η προτροπή του σχολείου ήταν καθόλου τίποτα. Αποχή. Ναι, ήταν ότι μπορείς να από την τουαλέτα θα κολλήσεις, αν δοκιμάσεις ένα τζιν στο δοκιμαστήρι θα κολλήσεις. Άμα ήταν τέτοια κατάσταση. Ναι. Που, okay, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα να συμβεί, αλλά. Τώρα δεν πας να τρομάξεις τον άλλον. Ναι, όχι. Το θέμα είναι να μην απέχουμε από τη ζωή για να μην πάθουμε κάτι, γιατί δεν συμφέρει και πολύ. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί έτσι όπως μου το λες, πάνε να πει ότι από πριν τα παιδιά μεταξύ σας, με κάποιο τρόπο, άλλη της οικογένειας, άλλη όχι, είχαν ήδη ενημερωθεί όταν πλέον ήρθε αυτή η ενημέρωση από το σχολείο. Δεν ακούσατε κάτι καινούριο. Όχι, δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Βασικά, έτσι όπως μας τα έλεγε, ήταν λίγο σαν να ήταν καινούριο με τον τροπολογητή. Δηλαδή, μας λέτε ότι τελικά δεν. Δεν πρέπει να κάνουμε σεξ, δεν πρέπει να κάνουμε το ένα, δεν πρέπει να κάνουμε το άλλο. Πλέον ήταν πολύ τραβηγμένο, ήταν πολύ λάθος. Ήταν σαν να ήθελαν να μας τρομοκρατήσουν. Μεταξύ σας, πόσο φίλες ήσασταν, πόσο. Τώρα είναι πλέον είστε ενήλικες, είναι μια άλλη σχέση. Αλλά στην ανήλικη ζωή, άκουσα προηγουμένως που είπε σε Βελίνα ότι εσύ πήγες να δώσεις πολλές πληροφορίες και κάποια στιγμή αφαιρεθείτε, είπε: όπα, φτάνει, δεν θέλω περισσότερο να ακούσω. Πόσο φίλες ήσασταν, πόσο ασπάζεσαι το κομμάτι να είμαστε φωλικές. Δεν ήμασταν φίλες. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ τώρα καλά ναι, κάνετε. Είμαστε. Είναι άλλες τα έχει αλλάξει η μορφή, αλλά. Όχι, ναι. Μ' άρεσε ο ρόλος της μαμάς και μου άρεσε να τον διατηρώ το ρόλο της μαμάς, έτσι ώστε να μην ξεπερνάμε τα όρια. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι και η Αφροδίτη δεν έβαζε τα όρια της ως κόρη μέσα στη σχέση. Απλά νομίζω ότι μετά το Λονδίνο, δηλαδή με το Πανεπιστήμιο, άλλαξε όλη η μορφή. Και πολύ λογικό να το πούμε και αυτό. Το οποίο το όρισε η Αφροδίτη. Ναι. Γιατί εγώ δεν ήξερα... μέχρι πότε πρέπει να είμαι μαμά. Επί της ουσίας, πλέον όταν είμαστε δύο ενήλικοι, πλέον γίνεται και η σχέση πιο ισότιμη. Και όταν λέω ενήλικη, μιλάω μετά το 22-23, το λέω κιόλας ότι ο λογαριασμός τότε έρχεται, το τι έχουμε σπείρει στο κομμάτι της γονεϊκότητας. Δηλαδή, όταν έρχονται και μου λένε οι γονείς, ειδικά οι μαμάδες, ότι εμένα η κόρη μου είναι η καλύτερη μου φίλη και είναι στην εφηβεία, είναι ψεύτικη φίλη. Γιατί επί της ουσίας θέλει να την ελέγχει. Μια φίλη δεν θέλει να μας ελέγχει. Και χάνει και το πες πολύ ωραία το ρόλο της μαμάς. Γιατί αν πάω να γίνω φίλη, ούτε καλή φίλη είμαι και τελικά δεν είμαι ούτε μαμά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον που το έχετε οριοθετήσει από την αρχή έτσι. Και μετά, όντως, έρχεται η κόρη που έχει μεγαλώσει και εκείνη επιλέγει αν τις κάνουμε για μαμά ή όχι. Ναι, όχι, δεν ήθελε καθόλου. Μετά από κάποια στιγμή μου λέει: δεν καταλαβαίνω, μου λέει τώρα, γιατί εσύ τώρα με μαλώνεις. Και λέω: αλήθεια, λέω. Εγώ γιατί τη μαλώνω, δεν έχω καταλάβει. Οπότε ναι, ήταν. Ήταν και πολύ ωραίο οριοθετημένο δηλαδή. Καλά, εντάξει, το αντιλήφθηκα και εγώ ότι. Καλά, τώρα τι κάνω. Δηλαδή, το παιδί μου είχε γυρίσει από τις σπουδές, ήταν στο Λονδίνο μόνη της και εγώ τι θα. Από εκεί που έχει ενηλικιωθεί, έχει ανοίξει τα φτερά της, έχει κάνει τόσα πράγματα. Ξαφνικά, εγώ θα μείνω ως οπισθοδρομική μητέρα ακόμα να επιμείνω σε αυτό το ρόλο. Ναι, οπότε. Μου αφαίρεσε αυτό τον τίτλο. Είναι το πιο συχνό. Οι μαμάδες που μένουν εδώ, είναι τα παιδιά τους είναι έξω. Επί της ουσίας δεν έχουν συνειδητοποιήσει την απουσία του. Όταν όλος είναι έξω, δεν μπορώ να ξέρω πού βρίσκεται, αν έχει γυρίσει, δεν έχει γυρίσει, κοιμάται, δεν κοιμάται. Όταν όμως είναι εδώ, βλέπω τι λείπει. Θέλω να δω. Όχι, δεν το κάνω ελεγκτικά. Το κάνω ελεγκτικά. Έχει αγωνία μέσα. Δεν το κάνεις τότε. Το κάνεις μου φαίνονταν αστείο. Ναι, ήταν αστείο. Αλλά ήταν από κεκτημένη ταχύτητα δηλαδή. Όχι όμως από. Ναι. Όχι για έλεγχο. Έχει μια αγωνία. Δεν έχω ελέγξει ποτέ. Όχι καθόλου. Όχι. Δεν αγωνιώ. Όχι. Η αλήθεια δεν έχω αγωνία. Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Αφροδίτη, είπες προηγουμένως ότι η μαμά ήταν πιο ανοιχτόμυαλη, η δική σου ήταν πιο ανοιχτόμυαλη. Πόσο έβλεπες συγκριτικά, γιατί ήταν και μια μαμά που είναι στα φώτα, πόσο διαφορετική ένιωθες τους δικούς σου τους γονείς από τους υπόλοιπους μαθητές? Πολύ διαφορετικούς. Εγώ ήμουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο που ήταν λίγο τα πράγματα πολύ, δεν ξέρω, περιορισμένα, λίγο, ήταν κάπως τα παιδιά μεγαλωμένα διαφορετικά. Δεν είχαν τις ίδιες ελευθερίες που είχα εγώ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και να βγαίνω με μεγαλύτερη άνεση σε μέρη που οι δικοί μου φίλοι δεν θα βγαίνανε. Σε περιοχές που μπορεί να ήταν λίγο. Δηλαδή, μου είχε την εμπιστοσύνη να κάνω πράγματα σε μικρότερη ηλικία που οι άλλοι μου φίλοι δεν το είχαν αυτό. Και στο κομμάτι αυτό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και στο κομμάτι αυτό, ναι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν εγώ έκανα κάτι πρώτη φορά, οι φίλοι μου το ακούγαν και τους φαινόταν περίεργο ότι. Πώς, δηλαδή δεν θέλουν να ακούσουν. Και σε μεγαλύτερη ηλικία από μένα ήταν οι φίλοι μου συνήθως. Ναι, έκανες πιο μεγάλους παρέα. Έκανα με 2 χρόνια μεγαλύτερους κάπου εκεί. Η μία μου κολλητή δηλαδή ήταν πολύ πίσω σε αυτά τα πράγματα. Φαινόντουσαν όλα πολύ περίεργα. Και ήταν νομίζω από την πλευρά της οικογένειάς της αυτό. Γιατί δεν το είχε συζητήσει ποτέ μαζί τους, δεν ήξερε τι πάει να πει. Ήταν σε άλλη φάση που εμένα. Κιόλας πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι ότι πάλι βιβλιογραφικά θα μιλήσω και πάλι από τους ανθρώπους που συναντώ ότι επί της ουσίας η πρώτη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έρχεται πρώτα από το γονεϊκό ζευγάρι ή τουλάχιστον από το συντροφικό ζευγάρι. Από το τι εικόνες έχω μέσα στο σπίτι, αν είμαι εξοικειωμένη από το να δω τη μαμά να δίνει ένα φιλί στο σύντροφο ή τον μπαμπά αντίστοιχα. Αυτό το κομμάτι, σαν εικόνα, πόσο του σου ήταν οικείο. Και πώς ήταν και η Ευελίνα ανοιχτή στο να δείξετε και τις εικόνες. Νομίζω ότι εγώ ήμουν και λίγο τυχερή, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια καλλιτεχνική. Που γενικότερα στις καλλιτεχνικές οικογένειες νομίζω ότι ήταν και λίγο πιο open τα πράγματα. Open ενός φυσιολογικά πλαίσια. Δεν είναι ότι όταν ήμουν γυμνάσιο θα φιλιόμουν με το φίλο μου μπροστά στη μητέρα μου. Δεν θα νιώθω άνετα. Ενώ ότι υπήρχε ένα σεβασμός και λίγο ηλικίες κτλ. Δεν θα νιώθω ωραία, ας πούμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως οι εικόνες που είχα, ίσως αν το σπίτι δεν έχει, δεν πάμε σε ακραίες μορφές. Δεν είχαμε ταμπού. Δεν υπήρχε ταμπού και δεν υπάρχει, εξακολουθεί να μην υπάρχει, σε τίποτα το οποίο θεωρείται φυσιολογικό για τα δικά μας τα μυαλά. Τίποτα όμως το οποίο να είναι extreme. Δηλαδή, όλα με ένα όριο και μία φυσιολογική ροή στο να δείξεις ότι δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις ενοχή γιατί φίλησες έναν άνθρωπο, γιατί περπάτησες αγκαλιά με έναν άνθρωπο, γιατί νιώθεις ερωτευμένη με κάποιον. Αρκεί, γιατί εμένα ήταν βασικό αυτό το πράγμα, να θέλεις. Οφείλεις να μην πιεστείς σε τίποτα. Δεν σημαίνει επειδή κάποιος μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί σου, πάει να πει ότι εσύ είσαι υποχρεωμένη να τον ερωτευτείς, να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Η βασική αρχή τουλάχιστον στο δικό μας το σπίτι ήταν να θέλουμε. Είναι πολύ βασικό το να ξέρεις τι θέλεις, εάν θέλεις και να πεις όχι ή stop ή μέχρι εδώ. Δηλαδή είναι πολύ βασικό για μένα ένα παιδί το οποίο ειδικά είναι στην εφηβεία. Να ξέρει αν έχει επηρεαστεί από μία φίλη γιατί έκανε κάτι, οπότε να το κάνω κι εγώ, ή ο φίλος μου που είμαι ερωτευμένη με πιέζει για κάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί πρέπει να υπάρχει stop. Δεν υπάρχει λόγος κανείς να πιέζεται για τίποτα παρά μόνο αν κάτι γεννιέται και από τους δύο. Την είχατε κάνει αυτή την κουβέντα και με τον μπαμπά της Αφροδίτης, συμφωνούσατε? Όχι, δεν εγώ, δεν είχα κάνει τέτοιου είδους συζήτηση με τον Γιώργο, όχι. Υπήρχε αυτή η κουβέντα όμως, δηλαδή? Όχι, μα και ο Γιώργος είναι πολύ ανοιχτός γύρω από το θέμα αυτό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που να θεωρούσαμε ότι είναι ταμπού οι κουβέντες γύρω από αυτό το θέμα. Αφροδίτη, νιώθες πιο άνετα με τη μαμά, με τον μπαμπά, με ποιον θα συζητούσες αυτά τα θέματα? Νομίζω πιο πολύ με τη μητέρα μου, γιατί μεγάλωσα κυρίως με τη μητέρα μου, οπότε νιώθω πιο άνετα να τα συζητήσω. Αλλά και ο πατέρας μου ήταν πολύ ανοιχτός σε αυτά. Δεν δηλαδή είχε τέτοια θέματα καθόλου.
Το λέω καθαρά με το κομμάτι της αγωνίας στο κομμάτι της προστασίας ενός εφήβου στο σώμα του. Αυτή η κουβέντα έχει γίνει. Για κάποιο λόγο, νομίζω ότι στο δικό μου το μυαλό ήταν λίγο δεδομένο ότι όταν είσαι με κάποιον βάζεις προφυλακτικό. Ήταν δεδομένο, δεν ξέρω. Σε άλλους μπορεί να μην είναι, αλλά το θεωρώ ότι σέβεσαι και τον εαυτό σου και σέβεσαι και τον άλλον. Θυμάσαι να κάνεις τις κουβέντες και με φίλες σου. Γιατί... Θυμάμαι να μου λένε ότι δεν έχουν βάλει, δεν είχε προφυλακτικό ή οτιδήποτε. Και να λέω. Εκεί έχω μια κακή αντίδραση, αλήθεια είναι. Με λίγο τύπου. Γιατί, ας πούμε. Τον ξέρεις και από χθες, ενώ ήταν λίγο. Άρα κάπως είχε περαστεί όμως μια διαπαιδαγώγηση, ακόμα και χωρίς να χρειαστεί να γίνει μια τέτοια κουβέντα συγκεκριμένη. Ναι. Ευελίνα, το θυμάσαι εσύ να έχεις κάνει αυτή την κουβέντα, ας πούμε, ειδικά για το προφυλακτικό. Ειδικά για την προστασία στο σώμα. Νομίζω ότι δεν είχα κάνει εγώ αυτή την κουβέντα. Αλλά την είχε κάνει ο γυναικολόγος μας. Α, ναι, μπορεί να ήταν και έτσι. Α, μάλιστα. Εγώ πάντα, δηλαδή, ειδικά στην αρχή, θεωρούσα ότι ήταν απαραίτητο κι εγώ να έχω πάνω μου. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν το θεωρούσα ότι α, είναι δουλειά του άντρα να έχει προφυλακτικά πάνω του. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είσαι σε μία σχέση. Βέβαια. Ναι, και αυτό είναι ένα ταμπού που υπάρχει, ας πούμε. Ναι, γιατί το ταμπού ποιο είναι, γιατί κάνουμε ένα διαχωρισμό. Αγοριού και κοριτσιού. Mm-hmm. Έτσι. Αν λοιπόν η μητέρα του αγοριού το έχει μάθει ότι αν τυχόν έχει το κορίτσι προφυλακτικό, α, ποιος ξέρει ποια είναι. Ναι. Είναι μια τελείως λάθος οπτική του πράγματος. Η οπτική είναι ότι σε αγαπώ, με προστατεύω και σε προστατεύω. Άρα όταν υπάρχει μια σχέση, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Είναι ότι από τη στιγμή που ενδέχεται να φτάσουμε να έχουμε να κάνουμε σεξουαλική πράξη, οφείλουμε και οι δύο να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν, το να προστατεύεις τον εαυτό σου και να προστατεύεις και τον άλλον, είναι ένδειξη αγάπης. Mm-hmm. Δεν είναι ένδειξη ταμπού ή ότι είναι πολύ προχωρημένοι. Όχι, κανείς δεν είναι προχωρημένος. Είναι σοφός. Σωστά. Και είναι και επειδή κάνουμε αυτές τις κουβέντες και με μπαμπάδες και με γιους και με μαμάδες και με γιους, έχει ενδιαφέρον. Ακόμα υπάρχει το ταμπού ότι να είναι η κοπέλα έτοιμη. Μπορεί και το χώρι να μην είναι έτοιμο. Καλό θα είναι και η μία πλευρά και η γυναικεία, αλλά και η αντρική πλευρά, δηλαδή ο γονέας, να έχει εκπαιδεύσει το παιδί και το κορίτσι και το αγόρι με έναν τρόπο που να έχει σεβασμό μέσα. Όχι θυμό, ούτε εγώ θα είμαι από πάνω για τους χυψηλόγους, ούτε τίποτα. Σεβασμό. Στη σχέση και στο ανθρώπινο κομμάτι. Πάντως αυτή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, επειδή ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία, νομίζω πως όλοι έχουμε εικόνες που βλέπουμε το χωράκι και λέμε πω πότε άντρας θα γίνεις εσύ. Βλέπουμε τώρα το μικρό το βρέφος στο γυμνό και κοιτάμε κατά πόσο είναι πρικισμένο ή όχι και τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή ακόμα αυτό το κομμάτι του ταμπού έχει πάρα πολύ δρόμο. Αγωνία στα αγόρια μην τυχόν και δεν προχωρήσουν και αγωνία στα κορίτσια μην τυχόν προχωρήσουν γρήγορα. Δηλαδή είναι πολύ και καλυμμένο και εδώ μπορεί να ακούγεται μια κουβέντα. Πολύ και καλυμμένο, δεν είναι μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ. Ναι. Και μπορεί εδώ να το κουβεντιάζουμε και πολύ το χαίρομαι που υπάρχει μια τόσο πολύ υγεία στο κομμάτι του να σεβαστείς το σώμα σου, να ακούς την επιθυμία σου. Επίσης δεν είναι πολύ ανοιχτό το κομμάτι της επιθυμίας στη γυναίκα. Μα υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει μια λογική ότι η επιθυμία του αγοριού έρχεται πολύ πιο νωρίς. Που είναι το ακριβώς αντίθετο. Καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή. Αλλού οι μπαμπάδες και πιέζουν τα αγόρια τους με τους σκύψη τρόπους. Ναι. Και επίσης υπάρχει η λογική ότι ένα κορίτσι είναι πολύ πιο νωρίς έτοιμο για αυτό. Το οποίο επίσης δεν ισχύει. Δηλαδή πιστεύω το πώς λειτουργεί το σώμα του κάθε ανθρώπου έχει μια τελείως διαφορετική οριμότητα, οριμάζει στο δικό του χρόνο. Σίγουρα. Και το ζητούμενο είναι... Γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε σήμερα, ότι μπορεί να κουβεντιάζουμε ότι υπάρχει σεβασμός και όταν υπάρχει μια κοινή απόφαση. Όμως σίγουρα η εφηβεία είναι μια αναπτυξιακή φάση που σε πολλά πράγματα δεν ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Οπότε είμαι σε μια αγωνία, σε ένα ψάξιμο ειδικά για το σώμα μου, για τις επιθυμίες μου, ακόμα και τις σεξουαλικές μου επιλογές, τη σεξουαλική μου κατεύθυνση. Οπότε είμαι σε μια αναζήτηση. Και έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία όντως να μιλάμε ανοιχτά. Υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολύ μεγάλη αγωνία από τους μπαμπάδες. Μην τυχόν και το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα, μην τυχόν ο γιος τους έχει κάποιο ζήτημα. Οπότε πολλές φορές μπορεί να βγει με τη μορφή της απόδειξης και του αγώνα δρόμου και να κάνεις μια κίνηση και να δείξεις ότι είσαι ο άντρας. Και αυτό προσπαθούμε να σπάσουμε. Σε αυτή την αναπτυξιακή φάση, τα παιδιά είναι γεμάτα ερωτήσεις.
ακόμα και το συναίσθημά τους, πόση σημασία έχει να νιώθω ελευθερία να φέρω αυτό το ερωτηματικό. Δηλαδή, φαντάζομαι, αν άκουγες από τη μαμά μια κουβέντα όπως αυτή που άκουσα στο σχολείο στην τρίτη ηλικίου, που τελικά στο πάω γύρω-γύρω και σου λέω τελικά, επειδή υπάρχει όλος αυτός ο τρόμος εκεί έξω, μην κάνεις τίποτα, προφανώς θα νιώσεις πολύ μεγάλη μοναξιά. Αλλά αν ξέρεις πως υπάρχουν αυτιά αληθινά, με ειλικρίνεια, να ακούσω και να σε κατευθύνω και να σε συμβουλέψω για ό,τι χρειαστείς, πόσο πολύ πιο ελεύθερο είναι όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχω στο κεφάλι μου να τα θέσω και να τα κουβεντιάσω με τη μαμά ή τον μπαμπά ανάλογα. Το θυμάσαι να το κάνεις? Να τους ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Για τι μόνο συγκεκριμένα πράγματα? Ότι είμαι μπερδεμένη, ότι είμαι στενοχωρημένη, ότι σκέφτομαι αυτόν, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Ακόμα και κάτι που μπορεί να συμβαίνει στο σώμα μου. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να είχα ρωτήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι μπορεί να ήταν. Ξέρεις, εμάς μας έχουν περάσει λίγο ξόφαλτσα αυτά, γιατί ναι, ήταν πολύ άνετο το να γίνει μια κουβέντα. Mm-hmm. Νομίζω σε όλα τα πράγματα και τα επίπεδα. Ναι. Οπότε μπορεί και γι' αυτό να μην θυμόμαστε κάτι, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή θυμάμαι κάτι πολύ του μας, ας πούμε, που να λέω πρέπει να τη ρωτήσω αυτό. Πόσο διαφορετικό ήταν στη δική σου οικογένεια, Εβελίνα, με τους δικούς σου γονείς? Με τους γονείς μου ήταν ακραίοι. Ακραίοι με την έννοια για την εποχή τους. Είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή είχαν ψάξει μέχρι και παιδικό βιβλίο, ξένο, αγγλικό βιβλίο, που υπήρχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο εξωτερικό, που κάναν μαθήματα σε παιδιά γύρω στα 7-8, κάτι τέτοιο, δηλαδή τέτοιο, παιδικό βιβλίο που σου έδειχνε τι γίνεται, πώς πιάνει η μητέρα το παιδί, γιατί έχεις αυτές τις απορίες, πώς γεννήθηκα μαμά. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και όταν σου λέει ήσουν στην κοιλιά μου, στην κοιλιά σου, δηλαδή τι με έφαγες. Δηλαδή έχεις μία κάποιες απορίες, δηλαδή ναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Οπότε αυτές οι απορίες ήταν πολύ απλές. Δεν είναι ότι εγώ δεν σοκαρίστηκα. Έτσι. Βέβαια. Αλλά μετά από αυτό το πρώτο σοκ ήταν ότι οι γονείς μου ότι δεν έχεις λόγο να είναι σοκ. Αυτό είναι. Είναι ένα σοκ για ένα παιδί όμως. Ναι, ναι, είναι. Βέβαια. Ένα σοκ με μικρό το έχει πάθει. Ναι. Αλλά ήταν αστείο γιατί στο είπα πολύ. Εσύ, με μένα, ναι. Στο είπα πολύ, ναι. Δεν θυμάμαι πώς το είχα πει ότι είχε γίνει. Και μου λέει, μα γιατί δεν μου το είπες? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν είχαμε πει για το εμβόλιο. Κάτι τέτοιο με ρωτήσε για το εμβόλιο και όλα αυτά. Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήξερα τι. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι όταν πρωτομίλησες για αυτή την πρώτη επαφή, αν το καταλαβαίνω σωστά, η αντίδραση της μαμάς ήταν έπρεπε να μου το πεις για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προστασία. Ναι. Είναι ωραίο όμως αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο να ακουστεί. Ναι. Ότι η πρώτη σκέψη της μαμάς είναι καθαρά το κομμάτι της προστασίας. Νομίζω ότι απλά, εντάξει, τώρα το θέμα του εμβολίου ήταν πιο πολύ γιατί ήθελα να την ενημερώσω πριν. Μα, και αυτό. Και, ναι. Και το είχα ψηλιαστεί κιόλας. Γιατί δύο χρόνια σε μια σχέση. Οπότε λέω, εντάξει, είναι λογικό μετά από ένα διάστημα. Αναπόφευκτος και σε αυτή την ηλικία, ας πούμε. Οπότε, ναι. Ήταν και το εμβόλιο και ήταν και ότι το είχα ψηλιαστεί και λέω γιατί να μην τα συνδέσουμε και τα δύο, να ξέρουμε ναι, τι μας γίνεται. Ναι, και από αυτό που ακούγεται όντως πως υπήρχε μια μαμά που μπορεί να μην έκανε πολλές ερωτήσεις αλλά ήταν εκεί και μπορούσε να καταλάβει ουσιαστικά σε τι κατάσταση βρίσκεται η κόρη της, είχε γνώση της κατάστασης συνολικά. Ακόμα ναι, και αν δεν έχονταν και έλεγε πολλά η Αφροδίτη, ακόμα και δεν ήμουν πολλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι στην αρχή είναι λογικό και να μιλες και πολλά, γιατί είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτεις εκείνη τη στιγμή και δεν νιώθεις και εσύ 100% άνετα σε πιο μικρή ηλικία με αυτό το πράγμα. Οπότε ούτε ξέρεις τι ακριβώς να πεις, ούτε πώς να το πεις. Θέλει λίγο χρόνο. Τα κουβεντιάζαμε τις φίλες σας όμως. Προσπαθώ να το καταλάβω λίγο αυτό. Δηλαδή όλα αυτά τα καινούρια που συνέβαιναν. Θυμάσαι η Αφροδίτη ποιον ρώταγε? Ποιον το πρώτο είπε? Νομίζω σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία ίσως ξεκίνησα να συζητάω κάποια πράγματα, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί μου φαίνεται και εμένα πολύ προσωπικό για να
το υπεραναλύσεις. Δηλαδή, έχω λίγο πιο πολύ τη λογική των αντρών που λένε «Οκ, έγινε, οκ, κουμπλέ», παρά το να γίνει όλη η ανάλυση του πώς, γιατί, σε φίλησε, σε έκανε, δηλαδή, όλο αυτό. Γιατί γίνεται στα υπεραναλύουμε λίγο παραπάνω, νομίζω. Ναι, δεν ξέρω. Τις παρέες μου συνήθως τα υπεραναλύουμε. Είναι... Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν τόσο έτσι. Είχες εσύ, Ευελίνα, αγωνία το τι εικόνες θα δείξεις στο κομμάτι το ερωτικό, το συντροφικό στην Αφροδίτη? Στο συντροφικό, στο να είσαι με έναν άνθρωπο να σου κρατάει το χέρι να σε φιλήσει, καλά, με μέτρο έτσι, δεν μιλάμε. Ακόμα αυτό που μου λες με μέτρο, άρα είχες μια σκέψη, είχες ένα φίλτρο. Καλά, εννοείται, δεν θα ήμουν με τον σύντροφό μου σαν να είμαστε μόνοι μας, είναι δυνατόν, όχι. Σε ένα πλαίσιο. Πιστεύω πάντα στο μέτρο, στο πλαίσιο, στα όρια. Αυτό πιστεύω ακράδαντα. Δεν μπορείς να ξεπερνάς τα όρια. Γιατί δεν... Ναι, μεν μπορεί να μιλάμε τώρα ανοιχτά σε σχέση με... Όσον αφορά την ερωτική ζωή κάποιου. Αλλά η ερωτική ζωή κάποιου είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν σημαίνει ότι... Και είναι μέχρι ένα σημείο. Όταν ξεπερνιέται αυτό το σημείο, μετά γίνεται άβολο και για τους γύρω. Πόσο μάλλον για ένα παιδί. Οπότε το έχεις στο μυαλό, το έχεις... Στο πλαίσιο της αγάπης ήταν η κίνηση. Δεν ήταν ποτέ παραπάνω από αυτό. Ή της τρυφερότητας, αυτό εννοώ. Θυμάσαι κάτι εσύ που να έλεγες ότι μ' είχε φέρει σε δύσκολη θέση, όχι απαραίτητα μόνο με τη μαμά, συνολικά που να μην το έχεις μοιραστεί. Ή να έλεγες πως θα μπορούσα να το μοιραστώ κάπου αλλού και θα έπρεπε να το πω σε κάποιους φίλους, να ψάξω στο διαδίκτυο. Το θυμάσαι να ψάξεις το διαδίκτυο σε αυτό το ζήτημα? Όχι. Όχι, για αυτό το κομμάτι όχι. Δεν ξέρω, σε μένα με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουνα καιρό με την πρώτη μου σχέση και τον ήξερα πολύ καλά και ένιωθα και άνετα. Είχε και εκείνος μια παραπάνω εμπειρία, ήταν λίγο 2 χρόνια μεγαλύτερός μου, ενώ είχε παραπάνω εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, οπότε... ούτε ένιωσα άβολα, ούτε μου φάνηκε περίεργο, ούτε τίποτα. Μου φάνηκε σαν φυσικό επόμενο, δηλαδή. Ούτε μετέπειτα όμως. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, το ότι πρέπει να σέβεσαι λίγο τον εαυτό σου και το σώμα σου. Κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο να γίνει και μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση που να θεωρήσεις ότι ο άλλος δεν σε έχει σεβαστεί. Θυμάσαι φίλες να το έχουν βιώσει αυτό και να έχετε να το κουβεντιάσετε? Όχι, φίλες μου δεν το έχουν βιώσει. Το έχω βιώσει εγώ σε σχέση μου όμως και έβαλα stop αμέσως. Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει. Γιατί έχουμε και μια τάση άνθρωποι να δικαιολογούμε πράγματα. Και να δικαιολογούμε και τον άλλον, γιατί είναι και η επιλογή μας ο άλλος. Οπότε κάπως προσπαθούμε να πούμε γιατί το, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Αλλά νομίζω ότι όταν πεις το stop, ότι για κάποιο περίεργο λόγο, σε ό,τι άλλο σου τύχει στη συνέχεια, θα σου είναι πολύ πιο εύκολο γιατί δεν θα υπάρχει καν δεύτερη σκέψη. Δηλαδή θα πεις stop γιατί θα είναι stop. Εδώ έχει ένα νόημα να το κρατήσουμε αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι και εύκολο να το καταλάβεις. Αν δεν έχεις ουσιαστικά εκπαιδευτεί από πολύ νωρίς το σεβασμό της ψυχής σου, το σεβασμό του σώματός σου, δεν είναι απαραίτητα πολύ εύκολο να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μορφή κακοποίησης. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι να το συνειδητοποιήσω πως πρόκειται για κακοποίηση, και το δεύτερο κομμάτι είναι να αντέξω και να το σταματήσω από πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει και ένα κομμάτι κακοποίηση, το οποίο δεν νομίζω ότι το συζητάνε πάρα πολύ συχνά. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο ότι δεν είναι μόνο βιασμός ή το οτιδήποτε. Σίγουρα. Είναι όλος να προσπαθεί να σε πείσει ότι θες να κάνεις αυτό που εκείνος θέλει να κάνεις. Δηλαδή, με λόγια, με πίεση, συνέχεια. Αυτό είναι ένα είδος κακοποίηση, γιατί για τη σημεία τους δεν θες να κάνεις κάτι. Απλά ο άλλος σου κάνει λίγο πλήση εγκεφάλου στο να σε βάλει να κάνεις κάτι. Αυτό είναι το δύσκολο να συνειδητοποιήσεις. Γιατί το άλλο, ένας βιασμός ή οτιδήποτε. Είναι ξεκάθαρο. Βέβαια. Το άλλο κομμάτι δεν είναι, γιατί μπορεί και να σ' αρέσει και λίγο άλλος, αλλά δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή αν εσύ θες κάτι να κάνεις μαζί του ακόμα. Γιατί ο καθένας έχει το χρόνο του. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να κάνει μέσα ένα βράδυ. Okay, κάποιοι μπορούν και το κάνουν. Άλλοι μπορεί να θέλουν μια εβδομάδα, άλλοι μπορεί να θέλουν 2 μήνες. Δηλαδή, είναι τελείως
στο πώς μεταξύ σας θα σεβαστεί ένας τον άλλον και το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει κάτι. Οπότε νομίζω ότι εμένα μου κάνει καλό που ήμουν σε μια πιο open mind, ας πούμε, οικογένεια. Με open mind όμως με ρομαντικά πλαίσια, δηλαδή με όρια σωστά. Απλά τα θεωρούσαμε φυσιολογικά αυτά τα πράγματα, δεν ήταν κάτι το οποίο μιλάμε. Οπότε με έναν τρόπο έμαθα και αυτό, να σέβομαι τον εαυτό μου και να λέω ότι όχι, δεν θέλω. Τέλος. Άρα πολύ κρατά από την κουβέντα μας πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει να μπορούμε να επικοινωνούμε, να μην νιώθουμε ότι το κομμάτι της ερωτικής επαφής, της σχέσης, σίγουρα δεν είναι ντροπή. Πόσο πολύ νόημα έχει και να νιώθω την ασφάλεια ότι δίπλα μου έχω μια μαμά, έχω ένα μπαμπά που δεν είναι φίλοι. Ας το κρατήσουμε ξανά αυτό. Ναι. Γιατί ένας φίλος δεν είναι εκεί να μου δώσει το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας. Ο φίλος είναι εκεί να μοιραστούμε πράγματα, να γνωρίσουμε πράγματα μαζί, να κάνουμε μαζί τα καινούργια και τα επικίνδυνα. Αλλά την ασφάλεια και την προστασία έχει νόημα να την νιώθω από τον μπαμπά και τη μαμά. Οπότε και τα όρια μπαίνουν στο κομμάτι, στη δική μας συζήτηση. Και νομίζω πως είπαμε σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εμείς ευχαριστούμε.